το θέμα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Μασουράκη, επικεφαλής οικονομολόγος του ΣΕΒ. Κύριε Μασουράκη, παρακαλώ. Καλημέρα και από μένα. Καταρχάς, συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση που έκανε ο κύριος Υπουργός. Είμαστε και εμείς ευχαριστημένοι που έχει φύγει μια μεγάλη αβεβαιότητα η οποία κρεμόταν πάνω από την ελληνική οικονομία. Η δεύτερη αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί. Αυτό ανοίγει το δρόμο για να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και πιστεύουμε ότι θα γίνουν αρκετά γρήγορα. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω εγώ ξεκινώντας είναι ότι αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα είναι μια στρατηγική εξόδου από τα μνημόνια, από την κρίση, από την ύφεση, από τη μιζέρια που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η στρατηγική εξόδου έχει τρεις πυλώνες κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, πρέπει να έχουμε μια στρατηγική εξόδου στις αγορές, έτσι ώστε να μπορούμε να δανειζόμαστε, να στηριχτούμε δηλαδή στα δικά μας, στις δικές μας δυνάμεις και να απεξαρτηθούμε από τις δόσεις που παίρναμε τόσα χρόνια. Και αυτό πρέπει να γίνει με όσο το δυνατόν περισσότερα αποθεματικά μπορούμε να μαζέψουμε. Συνεπώς θα έλεγα ότι δεν χρειάζονται παροχές μέχρι και χρειάζονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα ώστε να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές με όση δύναμη μπορούμε να μαζέψουμε. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο αναπτυξιακός. Χρειάζεται μια αναπτυξιακή στρατηγική. Ξέρω ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται αυτή τη στρατηγική. Συμφωνούμε όλοι με την εξωστρέφεια. Το νέο παραγωγικό πρότυπο πρέπει να είναι εξωστρεφές. Αυτό σημαίνει βασικά εξαγωγές και αυτό σημαίνει βασικά μεταποίηση και βιομηχανία. Και πιστεύω ότι αυτή η κατεύθυνση της αναπτυξιακής πολιτικής είναι η σωστή. Συμφωνώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει τα πάντα μέσω ΕΣΠΑ, μέσω αναπτυξιακού νόμου, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά στο τέλος αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να κινητοποιηθεί η ιδιωτική οικονομία. Και για να κινητοποιηθεί η ιδιωτική οικονομία έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται λιγότερη υπερφορολόγηση από αυτή που έχουμε, χρειάζονται κίνητρα για επενδύσεις, χρειάζεται ένα άνοιγμα της οικονομίας στη διεθνή αγορά, χρειάζονται να μπουν κεφάλαια μέσα. Όσο πιο ανταγωνιστική είναι η οικονομία, τόσο περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις θα δούμε στη χώρα. Συνεπώς, συμφωνώ ότι όλα αυτά τα πράγματα, ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, σηματοδοτικά εργαλεία είναι σημαντικά, αφορούν την κυβέρνηση, αν θέλετε, και τον τρόπο που ασκεί την οικονομική πολιτική στον αναπτυξιακό τομέα, αλλά αυτό που έχει σημασία στο τέλος της ημέρας είναι να ενεργοποιηθεί η ιδιωτική οικονομία. Πρέπει δηλαδή να δοθεί σημασία στην δημιουργία κέρδους, ώστε να μπορεί ο ιδιώτης να επενδύσει. Άλλη. Και ο τρίτος πυλώνας, τον οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικός από εδώ και πέρα, όπως καταλάβαμε όλοι μας με την απόφαση του Eurogroup, η χώρα μπαίνει σε μια μακροχρόνια, θα την έλεγα πλεονασματική, δημοσιονομική διαχείριση. Συνεπώς έχουμε καθήκον σαν κοινωνία, σαν πολιτεία, να κάτσουμε κάτω και να δούμε πώς θα ζήσουμε, αν θέλετε, κάτω από ένα καθεστώς συνεχών πλεονασμάτων. Είπε ο κύριος Υπουργός ότι ενδεχομένως είναι λίγο χαμηλότερα τα πλεονάσματα από αυτά που θεωρητικώς απαιτούν οι δανειστές, αλλά αυτό δεν σημαίνει και πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε να ζήσουμε με πλεονάσματα 3,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και 2% πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το κράτος θα λειτουργεί ικανοποιητικά δεδομένης της πίεσης που θα υπάρχει για συμπίεση των δαπανών και να διασφαλίσουμε επίσης ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν θα εμποδίζεται στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας από την υπερφορολόγηση η οποία μοιραία θα απαιτείται εφόσον θα έχουμε αυτή την πίεση των συνεχών πλεονασμάτων. Αυτά. Ευχαριστώ.